παίρνουν ένα ακόμα παιχνίδι αυτή τη φορά για την κατηγορία Master. Καλησπέρα και πάλι. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή το Ιβανόφιο ανάμεσα στους West Brothers και τους Λαμόγιο. Δύο ομάδες οι οποίες με τα ασπρόμαυρα και με τα μοβ πράσινα και μια ρίγα έτσι άσπρη θα αναμετρηθούν για την πρόκριση σε έναν ακόμα νοκάουτ αγώνα. Το τσάπολ από τους δύο ρεφ, ένα ακόμα παιχνίδι το Ιβανόφιο. Η μπάλα για τους West Brothers οι οποίοι θέλουν να επιτεθούν. Αρκετά δυνατές και οι δύο ομάδες. Εδώ τώρα η μπάλα είναι όμως για τους Λαμόγια. Οι οποίοι θέλουν να επιτεθούν. Θα στοχίσουν και αυτοί. Δύο ομάδες οι οποίες τις δηλώσεις που κάναν οι δύο παίχτες θα τις δείτε στο σχετικό σημείο στο Facebook για το μπασκετάκι Summer. Όχι μόνο. Έκανα λόγο για πολλούς τους καλύτερους game. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία. Και το πρώτο καλάθι με το νούμερο 11 είναι ο Μόκας Αλέξανδρος. Συνέχεια οι West Brothers θα φύγουν πολύ γρήγορα με τον Πισανίδη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Μικρή διακοπή για να δεθούν και τα κορδόνια. Κατηγορία Master, ο νικητής συνεχίζει. Ο ηττημένος αποκλείεται για τη συνέχεια της διοργάνωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ψανίδης, ο οποίος θα στοχίσει στην πρώτη. Έχουν κυλήσει 45 δεύτερα άστοχος και στη δεύτερη. Τα Λαμόγια θα πάρουν το rebound και θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση. Θα δούμε αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα σε ένα αρκετά δυνατό ματ. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για τους δικούς λόγους. Εδώ νέο καλάθι με το νούμερο 11. Ξανά ο Μόκας Αλέξανδρος, ο οποίος δεν διστάζει να πάρει shoot και να καρδιώσει αέρα. 5 πόντους στην ομάδα του. Τώρα οι West Brothers θέλουν να απειλήσουν. Θέλει να ποστάρει το νούμερο 12 ο Ανδρεάδης. Ωραίο τελείωμα και καλάθι. 2-4. Δύο ομάδες, τα West Brothers με τους Ταυλαρίδη με το 4, τον Πισανίδη με το 5, τον Βοτιάδη με το 6, τον Νικολάου με το 7, τον Ζικούλη με το 9, τον Μαστοράκη με το 10, το 15, ο Επιτρόπου, το 12, ο Ανδρεάδης και το 8, ο Βαλσαμίδης. Εδώ οι Ταλαμόγια θα στοχίσουν και θέλουν να φύγουν στον ενδιασμό οι West Brothers, αλλά θα γυρίσουν γρήγορα τα Ταλαμόγια. Πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, μόλις ένα φάουλ. Οι παίκτες για τους Λαμόγια είναι με το νούμερο 2 ο Φλιρίδης, με το νούμερο 6 ο Μιτζαρίδης, με το νούμερο 7 ο Σαμούτης, με το νούμερο 10 ο Τερμετζής, με το νούμερο 11 ο Μόκας, με το νούμερο 13 ο Παπαγιάννου, με το 15 ο Τσαμόγλου, με το 24 ο Στρούζας, με το 30 ο Τσιλιπάδος, με το 40 ο Δημητριάδης και με το 97 ο Γεωργιάδης. Οι παίκτες των Λαμόγιων, οι οποίοι έχουν μπει δυνατά και προηγούνται με 2-7. Βλέπουμε μπάσκετ αρκετά συστημένο και συστηματικό. Εδώ θα απειλήσει με το νούμερο 9 και θα ευστοχίσει ο Ζικούλης, ο οποίος χαμηλώνει τη διαφορά στους 5, από τους 5 στους 2, με συγχωρείτε. 5-7 το σκορ, σε man to man οι δύο ομάδες. Θα πάρει το τρίποντο με το νούμερο 6, αλλά δεν κάνει το χαδέα του, κάνει το χατήρι μπάλα ο Μιτζαρίδης. Δύο ομάδες οι οποίοι πάνε σε ένα αρκετά μοντέρνο τρόπο μπάσκετ με γρήγορες πάσεις και αποφάσεις. Θα δούμε αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Με το νούμερο 40 εδώ ο Δημητριάδης θέλησε να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά προτίμησε να πασάρει. Θα ξαναπάρει όμως την μπάλα αριστερό, κυρασώντας. Θα έχει ένα πλεονέκτημα σχέση με τον αντιπαλό του, όμως δεν θα βρει τρόπο να ευστοχίσει εδώ. Η μπάλα είναι ξανά για τους West Brothers, ασπρόμαυρη η Λαμόγια, μοβ με πράσινη και άσπρη ρίγα ή ασπρόμαυρη West Brothers, μισκολείτε, τα Λαμόγια με μοβ χρώμα. Εδώ θα κλέψουν με το νούμερο 15, ο Τσαμόγλου είναι που θα προσπαθήσει να απειλήσει. Πάνω κάτω η μπάλα, 5-7 το σκόρ, ένα φάουλ μέχρι τώρα. West Brothers, ωραία κίνηση εδώ πέρα. Θα βγει μόνο στο Πισανίδη σου τριών πόντων, αλλά θα στοχίσει. Μάχη για το rebound, οι δύο ομάδες τρέχουν αρκετά. Hey.
Το νούμερο 15 εδώ, ο Σαμόγλου ζήτησε φάουλ, αλλά οι διαιτητές μέχρι τώρα αφήνουν τα μαρκαρίσματα. Στου τρίο πόντων, αλλά άστοχο από τον Παπα-Νικολάου, είχε καλή γωνία από 45 μοίρες, δεν μπόρεσε όμως να σταθήσει. Όλα αυτά είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά ετοιμάζουν και αλλαγές οι δύο ομάδες. Με σκοπό να δώσει και ανάσες. Καλό πάτημα εδώ από το νούμερο 15, τον Τζαμόγλου, ο οποίος κάνει το σκορ 5-9. Γρήγορος ρυθμός εδώ, παραλίγο να γίνει το λάθος για τους Ghost Brothers. Σούτριο πόντων από το 12, ο οποίος το ζήτησε και το πήρε. Ο Ανδρεάδης, ο οποίος θέλει να παίξει πολλές φορές με πλάτη τον αντίπαλό του. Σκορίνο 8-9, δύο ομάδες πολύ κοντά και οι δύο. Στην επίδεση. 7 με 7 εδώ. Φάουλ το οποίο κερδίζουν τα Λαμόγια και θα έχουμε αλλαγές. 4 στο σύνολο. Χρειαστούν ανάσες σίγουρα το βράδυ της Τετάρτης για ένα ακόμα μάτς στην κατηγορία Master για το Σάμερ Πασκετάκι. Σκορίνο 8-9. Άστοχος ο Σαμούτης, ο οποίος νωρίτερα πήρε το φάουλ. 1-1 τα φάουλ για τις δύο ομάδες. 8-10, ευθυγή στη δεύτερη. Ενώ θα μπει και ο Τσιλεπάκος, το νούμερο 30. Διαιτητές οι οποίοι έχουν μια μικρή επιγραμματεία διαβούλευση. Μικρή διακοπή. Υπάρχει 24 από αυτούς. Ναι, ναι, υπάρχει. Απάντησα σε μια ερώτηση ουσιαστικά των διαιτητών, γι' αυτό ακούστηκε και φωνή μου. Μπάλα είναι για τους West Brothers. Μικρή ανάσα για να πιούν νερό και οι διαιτητές. Περιμένουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί, μόλις ξεκινήσει το μάτς. Υπήρχε μια μικρή διακοπή για τεχνικούς λόγους, υπάρχουν τα ζητήματα. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή του αγώνα, 5 λεπτά ακριβώς για την πρώτη περίοδο. 8-10 μπροστά η Λαμόγια, η West Brothers είναι στην επίθεση. Το man to man πάντοτε οι δύο ομάδες, εδώ άστοχοι οι West Brothers. Τα Λαμόγια θα πάρουν το rebound και θέλουν να πάνε σε μια set επίθεση, σε μια οργανωμένη. Το νούμερο 6 θα πάρει το σκούτο Μιτζαρίδης, ο οποίος είναι ο Ιχινονούς. Και σώζει σε επιθέσεις, αλλά είναι άστοχος. Και οι West Brothers θα πάρουν ένα τρίποντο, δεν θα είναι κακό. Έχει όμως δεν θα ευστοχίσουν. Τα Λαμόγια οι οποίοι θέλουν να πάρουν ξανά νέο προβάδισμα, δεν τα καταφέρουν όμως, είναι άστοχοι. Γρήγορο ρυθμό, είπαμε και νωρίτερα, θα είναι πολύ physical game το παιχνίδι. Γρήγορο ρυθμό, εφηδιασμοί 10-10. Σοβαρίζουν οι West Brothers με τον Φωτιάδη, ο οποίος είδε τον διάδρομο, πάτησε καλά και όλα από το 0. Κανένα προβάδισμα. West Brothers οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν με 4, αλλά αντέδρασαν. 8 δεύτερα. Τελειώνει ο χρόνος. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι για τον Σαμόγλου. 10-12. West Brothers στην επίθεση. 3-35 για τη λήξη της επίθεσης της πρώτης περίοδης και της επίθεσης σαν 10 δεύτερα, αλλά θα κοπεί εδώ. Παίξει τον West Brothers συνέχεια. Το νούμερο 15 ξανά ο Τζαμόγλου θέλει να επιχειρήσει ένα γρήγορο φλότερ και υπάρχει φάουλ από τον Διονύσιο Στρούζα. Αλλαγή για τον σύλλογο από τη δυτική μεριά. Time out το οποίο καλούν οι Λαμόγια σε λίγο και πάλι μαζί.
Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι ξανά μετά το time out που πήραν τα Λαμόγια. 10-12 μπροστά τα Λαμόγια. Εδώ οι West Brothers θέλουν να κάνουν καλή κυκλοφορία της μπάλας. Δεν θα ξεχίσουν όμως το τρίποντο. Το νούμερο 4 ήταν ο Σταυλαρίδης, ο οποίος πήρε για τον χρόνο. Πάλι το οποίο κερδίζουν τα Λαμόγια. 2-57 για τη λήξη της αναμέτρησης. Στην πρώτη περίοδο πάντα. Παιχνίδι για την κατηγορία Master. Do or die. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, που σκάζει αποκλείεται. Εδώ μια εξαιρετική κίνηση από τον παίκτη με το νούμερο 15. Ελέγχθηκε πάρα πολύ ο Ταμόγλου και στόχισε. 10-14. West Brothers όμως έχουν δείξει ότι δεν τα παρατάνε και απαντάνε άμεσα με τον Σταυλαρίδη. Με τον Σταυλαρίδη, ο οποίος πήρε την μπάλα στη γωνία. Στο κορεκτρί. Κατέβασε διαφορά στο πόντο. 13-14. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία. Αλλά το σουτ του Τσιλικόπτου του Λούδα ήταν κακό. West Brothers θέλουν να περάσουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Απειλούν όμως και από τα τρίποντα. Εδώ θα πάρει ο Πουσανίδης το rebound. Θα πάρει και το foul. Το νούμερο 5. Είναι νομίζω το τρίτο φάουλ των Λαμόγιο. 13-14 εδώ οι West Brothers. Συνεχίζει το μάτς, φάουλ το οποίο κερδίζει από τα Λαμόγια. Δύο βολές. Ακόμα... Ακόμα 1.56 βολές για τα Λαμόγια με τον... Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, υπάρχουν βολές για τον παίκτη των Λαμόγιων. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Σκορ γίνεται 13-15. 13-16. Ξανά στο συν 3 τα Λαμόγια, τα οποία κρατούν μια μικρή διαφορά. Ο Τζαμόγλου να κάνει αρκετή ζημιά. Εδώ πατάει πολύ ψηλά ο Πουσανίδης για να πάρει το φάουλ. Με ετοιμάζει αλλαγή η ομάδα των Λαμόγιων. Υπάρχουν και κάποιες διαβουλέψεις. Ανάμεσα στους διαιτητές για την γραμματεία με σκοπό να γίνει σωστή κατανομή των φάουλ. 13-16 που είναι τα Λαμόγια, 1-45 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Άστοχος στη δεύτερη. Άστοχος στην πρώτη, βασικά και στη δεύτερη, δεν είναι αυτό και σε καμία. Το παραμένει 13-16. Τα Λαμόγια θέλουν να απειλήσουν εδώ. Ωραίο drive με το νούμερο 30. Ο Φιλιππάκος, αλλά δεν ήταν καλό το τελείωμα. West Brothers με τον Πουσανίδη, οι οποίοι θα στοχίσουν, είναι ξανά όμως. Για τους ασπρόμαυρους. Αρκετά δυνατό μάτς ως τώρα. 1-27.
4-3 τα φάουλ. Καυτά δεύτερα για τους Ghost Brothers. Οι οποίοι αν επιχειρήσουν ένα τρίποντο μπορούν να ισοφαρίσουν. Τα δεύτερα, κακή όμως εδώ πάσα. Καλαμόγια θέλουν να βρουν στον ενδιασμό. Έσαν την μπάλα. Για να μπροσπίσω και ουσιαστικά υπάρχει λάθος. 1-8 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Βλέπουμε δύο ομάδες αρκετά δυνατές, αρκετά ισοδύναμες. Τα Λαμόγια έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Οι Ghost Brothers θέλουν να ισοφαρίσουν ή και ακόμα να προηγηθούν με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Παίρνουν την μπάλα μέσα στο καλά. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν είναι το χρόνο, το νούμερο 8. Ο παίκτης των West δημοκρίνει το νούμερο 9, να δω λίγο. Το νούμερο 9, ο Ζικούλης. Εκεί που δέχτηκε την μπάλα, δεν είχε οπτική γωνία. Το νούμερο 8 λέει, τελικά θα το διορθώσω εδώ στην... ο Παρσαμίδης, συγχωρείτε. Δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση, εμπρόθεσμη. Εδώ θα αφαιρθήσουν τα Λαμόγια, συνέχεια προσπαθήσουν να πάρουν το ριμπάου του West Brothers και θα κλέψουνε. Και έχουν 31 δεύτερα, εκ των οποίων τα 22 είναι δικά τους. Για να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Καλή συνεργασία. Αλλά θα είναι άστοχος ο Βαλσαμίδης. Ναι, επίθεση όμως για τα παιδιά των Ghost Brothers. Έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους, αλλά εδώ θα κάνουν φάουλ. Τα Λαμόγια είχαν να δώσουν ένα ακόμα. Θα μείνουν 13,7 για τη λήξη του πρώτης περίοδου. Μια μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, συνεχίζεται η κανονική ροή του αγώνα. 5 φάουλ για τα Λαμόγια. Άστοχος παίκτης των West Brothers. Ο Ζικούλης αρχικά, θα μείνει 13,7, έχει μία ακόμα. Δεύτερη εύστοχη, 14-16. Μπάλα όλα τα τρόπια για τα Λαμόγια, τα οποία εδώ παλεύουν να κάνουν λάθος. Τελικά θα κάνουν λάθος, αλλά υπάρχει πόδι. Οπότε η μπάλα είναι ξανά για τα Λαμόγια. 7,4. Θα πάνε σε μια επίθεση μέχρι τέλους. Μακρινό τρίποντο, το νούμερο 24 θα είναι άστοχο. Ο Στρίνος Διονύσης και τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, 14-16. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 14-16. Μπάλαμε για τα Λαμόγια, τα οποία θέλουν να διατηρήσουν το προβάδισμα που είχαν και να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Βέβαια και οι West Brothers είναι πολύ δυνατή ομάδα, μείωσαν το καλάθι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ καλή άμυνα από τους West Brothers, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Κάθε λεπτό και οι αλλαγές. Καλή άμυνα και από τα Λαμόγια, δεν ήταν σωστή η πάσα του Παπα-Νικολάου προς τον Ανδρεάδη. Αρκετά γυμνασμένες και οι δύο ομάδες, ψηλά κορμιά. Θα πάνε πολύ στο man to man. Μπάλα για τα Λαμόγια, 9-30 για τη λήξη του ημιχρόνου. Το τρίτο πόντο άστοχο από τον Μητριάδη. Τα σπρώμαυρα οι West Brothers με τα μόβι ομάδων Λαμόγιων. Εδώ 16-16 ο Ψανίδης είναι αυτός που θα ισοφαρίσει. Οπότε δύο ομάδες τώρα είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατηγορία Master, νοκάουτ αγώνας, ο νικητής συνεχίζει.
του τρίτου πόντου, το οποίο είναι άστοχα για τα λαμόγια. Θέλει να τρέξει η ομάδα των West Brothers. Ωραίο τελείωμα και καλάθι από τον Ανδριάδη. Τα λαμόγια όμως σοβαρίζουν ύστερα από καλή συνεργασία και το σκορ γίνεται 18-18. Έχει πάρει ένα γρήγορο αριθμό το ΜΑΤ εδώ, τρίποντο για τους West Brothers από τον Σαμούτη, από τους Brothers με τον Παπα-Νικολάου, με συγχωρείτε. Όποια ομάδα χαλαρώσει τότε θα υποστεί τις συνέπειες. Τώρα εδώ υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα για τους West Brothers, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν και με 4. Δεν τα παρατήσαν και τώρα είναι και στον βιασμό. Σανής πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Αστοχίσει για δεύτερη φορά. Μπάλα είναι για τα λαμόγια. Θέλει να ανοίξει την άμυνα ο Φιλιρίδης, ο οποίος με ένα δύσκολο λέει θα κάνει το σκορ 20-20. Ξανά ισοπαλία. West Brothers, οι οποίοι γίνουν στην επίθεση, στην ίδια υπάρχει παράβαση. Το πόδι. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα. Τα λάθη από τον Ανδρεάδη, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Παπα-Νικολάου και ήταν πολύ δύσκολο να χάσει τα λάθη. Τα λαμόγια τα οποία είχαν πει πιο δυνατά το πρώτο δεκάλεπτο, εδώ τώρα θα χάσουν και την μπάλα. Εντάξει, υπάρχει η κούραση. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Αλλαγή. Επιστρέφει ο Μηταρίδης. Οι West Brothers, οι οποίοι προηγούνται με 22-20 και θέλουν να προεκτείνουν, να επεκτείνουν την διαφορά εδώ. Αν έχει τύχει, διάβαινε. Το καλάθι πήρε ύψος και συνέχεια κατέληξε. Το νούμερο 10 ήταν αυτό που εστόχισε ο Μαστοράκης. Έχει πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχή. Αλλά μόλις θέλουν να απειλήσουν. Αστοχούνε όμως. Θα πάρουν όμως το rebound. Θα έχουν νέα ευκαιρία. Καλό πάση game στο τριμοπόδο από τη γωνία. Και καλάθι. Το νούμερο 40, το Δημητριάδη, ο οποίος το τόλμησε και το έβαλε. 24-23. Δύο ομάδες πολύ κοντά στο σκορ. Δεν επιτρέπει καμία μία στην άλλη να προηγηθεί. Εδώ υπήρχε μία πτώση. Νούμερο 7 ήταν, αλλά το καλάθι θα μπει για τους West Brothers. Ο Σαμούτης ήταν αυτός που έπεσε. Δεν το έδωσαν κάτι δεύτερος. Πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Θερικό φάουλ από τον... όχι, αμυντικό φάουλ από τον Πισαμίδη, πρέπει με τον αγώνα του. Αρκετά δυνατό. Ματ. και 55 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Οι ομάδες οι οποίες παλεύουν. Προς 6-23, στο συν 3 οι West Brothers, οι οποίοι θα πάρουν το rebound εδώ. Θέλουν να τρέξουν, μόλις ένα το φάουλο τώρα. Βράδυ θέλει να περάσει την μπάλα με τον καλάθι, τον Ανδρεάδη. Βλέπει όμως τη γωνία ακροβολισμένο τον κουτσούνο το νούμερο 10, τον Μαστοράκη, ο οποίος δεν έφτασε αυτή τη φορά. Πολλά τα λάθη για τις δύο ομάδες. Απόρρια του γρήγορου ρυθμού, του δυνατού παιχνιδιού και των πολλών αλλαγών κάτω εκεί. Yeah.
West Brothers, οι οποίοι είναι στην επίθεση ξανά, θέλουν να βρουν ένα διάδρομο. Καλή συνεργασία και πάση game, σου τριών πόντων. Άστοχο, rebound για τα λαμόγια τα οποία θέλουν να τρέξουν. Πάνω κάτω η μπάλα, οι δύο ομάδες δεν πάνε σε πολλές οργανώσεις. Εδώ υπάρχει foul, πήρε χαμηλά την μπάλα ο Δημητριάδης και δεν είχε άλλο τρόπο. Ο αντιπαλός του από τον Άτο σταματήσει με foul. Είναι μόλις το δεύτερο συνολικό και το δεύτερο των West Brothers. Σκορ ύστερα από ώρα για τα λαμόγια. Πάμε. 26-25, πάντοτε κοντά οι δύο ομάδες. Δεν επιτρέπει καμία την άλλη να ξεφύγει. Είναι μικρές οι διαφορές και φαίνεται και από τις κατοχές. Πόδι εδώ τώρα, υπάρχει μια νέα επίθεση. Αλλαγές για τους West Brothers. Οι Brothers έχουν βραχία κεφαλή με ένα πόντο. Τα λαμόγια είναι στην άμυνα. Ακόμα 6 δεύτερα για να λήξει η επίθεση. Θα πρέπει να βιαστούν οι Brothers και θα δικαιωθούν εδώ με τον Παπα-Νικολάου να κάνει το σκορ 29-25 και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δυνατή διαφορά που έχουν οι West Brothers, οι οποίοι δεν τα παράτησαν, κάλυψαν το σαβατάζ των λαμόγιων που έπαιξαν και καλή άμυνα και θέλουν να φύγουν σε ένα εφηβιασμό 3 εναντίον ενός και φυσικά το μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Το σκορ γίνεται 31-25. Θα πρέπει τα λαμόγια να αντιδράσουν. Καλή συνεργασία και ομαδική προσπάθεια, αλλά αυτοκεί ομάδο λαμόγια. Θα πάρουν όμως το επιθετικό, έχουν 12 στη διάθεσή του. Νέο σου 2 πόντων, αυτή τη φορά έχουν. Είναι ο παίκτης με το νούμερο 11. Ο Μόκας Αλέξανδρος. Και υπάρχει time out σε λίγο και πάλι μαζί. Τελικά το time out θεωρείται ως μη γεννόμενο. Υπήρχε κάποια παρανόηση, οπότε για να μην χρεωθεί κάποια ομάδα με time out. Οι διαιτητές θεωρούν ότι πρέπει να συνεχιστεί το match. 31-27, άλλωστε οι δύο ομάδες παίρνουν τα time out, οπότε αυτές κρίνουν αναγκαία. Άστοχοι West Brothers, μακρινό rebound για τα λαμόγια τα οποία θέλουν να τρέξουν. Ισχύεται τότε με 4. Υπάρχει ένα άναρχο μπάσκετ σε δευτερές φάσεις. Νέο φάουλ αυτή τη φορά για τους West Brothers. Time out αυτή τη φορά, σε λίγο και πάλι μαζί. Αυτή τη φορά ελπίζω να μην αλλάξει η απόφαση. Ξεκινάει το match. Μετά το time out. Στο τρίο πόντων, χωρίς να το σκεφτεί ο Ταυλαρίδης θα αστοχίσει. Δεν το σκεφτεί και πολύ. Στα λαμόγια είναι ξανά στην επίθεση. Θέλουμε να κατεβάσουμε τη διαφορά. Πραγματικά παίζει κορμιά για το rebound. Αλλά εδώ θα αστοχίσει το νούμερο 15 ο Ταμόγλου. Καθώς το πρώτο εμίχρονο είναι αναγνωριστικό, οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ. Είναι 27. Οι Brothers θέλουν να επεκτείνουν τη διαφορά τους, να αυξήσουν, αλλά είναι αρκετά άστοχοι. Και τα λαμόγια θα πάνε σε μια πιο κοντρολαρισμένη επίθεση. Νούμερο 13 θέλει να μπει μέχρι μέσα ο Παπαϊωάννου. Δεν τα καταφέρνει, πάλι είναι για τους West Brothers. 2,5 λεπτά για το ημίχρονο. Νέο σύντριμα πόντων από την ίδια θέση για τον Καβλαρίδη, ο οποίος όμως ούτε και τώρα θα στοχίσει. West Brothers, οι οποίοι έχουν χάσει αρκετές ευκαιρίες για να αυξήσουν το προβάδισμά τους. Παραμένει το σκορ 31-27. Ο
Σαμόγλου ξανά με την μπάλα, παίρνει πολλές προσπάθειες. Εδώ θα δικαιωθεί η καταγγελία. Ωραίο τρόπο το τρεσέντο του. Θα κάνει το σκορ 31-29. Είναι κάποιοι παίκτες που στηρίζονται στη δύναμή τους, στην καλή τεχνική κατάρτιση και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Ναι, τους βάζουν όμως παραμένουν μπροστά εδώ. Καλά και φάουλ από τον Δικούλη, ο οποίος είδε το διάδρομο και κάνει το σκορ 33-29. Γκολ φάουλ. Αλλαγή για τις West Brothers, θα μπει το νούμερο 8 ο Βαλσαμίδης και θα βγει το νούμερο 12 ο Ανδρεάδης, θα πάρει κάποιες ανάσες, αυτές τις δύο ομάδες τους ή άλλους έχουν αρκετά γεμάτα ρόστερ για να τα αποκριθούν, οπότε θα δοθεί με τη μία ή με την άλλη χρόνο σε όλους. 33-29. Οι West Brothers διατηρούν σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο ένα μίνι. Man-to-man παραμένει το μακαρίζοντα, δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Μάχη για την μπάλα, θα την προστατεύσει τελικά τα λαμόγια, αλλά είναι πολύ κακό το σουτ. Μπάλα είναι για τους West Brothers, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Ξανίζουμε την μπάλα. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα και καλά του. 35-29. Λίγο θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μικρόνου. Τα λαμόγια έχουν μπει λίγο πιο διστακτικά στη δεύτερη περίοδο. Να ήταν πιο δυναμική στην πρώτη. Εδώ φάουλ το οποίο και μπήκε στο νούμερο 6. Δεν μετράει το καλάθι για τους, λέει ο Μιτζαρίδης. Αλλαγή για τα λαμόγια, επανέρχεται ο Δημητριάδης. Ακόμα ένα λεπτό για το δεύτερο. Θα πάρουν φάουλ τα λαμόγια, είναι το τέταρτο για τους West Brothers. Την επόμενη υπάρχει παράβαση και φάουλ με βολές. Τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης, ακόμα 7 δεύτερα. Δύσκολο καλάθι, αλλά καλάθι. Με τα λαμόγια τα οποία μειώνουν σε 35-31. Και θα πρέπει να προσέξουμε αν θέλουν να έχουν μια West Brothers έχουν πάρει μια διαφορά 7 πόντων. Τα λαμόγια τώρα είναι σε ενδιασμό, 7 δεύτερα, 38-33. Runners gun το match, θα προλάβουν να κάνουν κάποιο μακρινό shoot West Brothers. Δεν θα ευστοχίσουν όμως με το νούμερο 6 τον Φωτιάδη και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. 38-33 σε λίγο και πάλι μαζί για συνέχεια ενός πολύ δυναμικού παιχνιδιού. Λοιπόν, ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες οι οποίες πήραν τις ανάσεις τους και πλέον θα κρυθούν τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο. 38-33, οι West Brothers οι οποίοι πήγαν δυναμικά στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να πάρουν μια διαφορά. Τα λαμόγια τα οποία είχαν ένα καλύτερο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά για αυτή την κατηγορία Master, οι δύο ομάδες δείχνουν να είναι αρκετά κοντά. Παίζουν ένα μπάσκετ λίγο πιο κοντρολαρισμένο και τα πάντα θα κρυφούν βέβαια στις δύο τελευταίες περιόδους. Η μπάλα είναι για τους West Brothers οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα που θέλετε πέσει, αλλά έχουν ακόμα 10 δεύτερα. Θα κλέψει την μπάλα προσωρινά ο Μάτο Λαμόνι, συνέχεια το νούμερο 8. Ο Βασαμίδη θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα και τα λαμόγια είναι στον εφηδιασμό με τον Σαμόγλου, ο οποίος δεν βρήκε χώρο, θα βγάλει την μπάλα εκτός και δεν θα βρει πάλι σκορ
Σαμούτης έκανε ένα airball. Ο ορισμός του αγώνα είναι πάρα πολύ γρήγορος. Εδώ θα ευστοχίσει σε τρίποντο ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν δίστασε να εξελέσει από τη γωνία σχεδόν των 6.75 και πλέον η διαφορά πάει στους 8. Τα Λαμόγια θα πρέπει να προσέξουν να μην δώσουν αέρα στην ομάδα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αν καταλάβω από το όνομα της ομάδας West Brothers, αλλά εδώ πολύ έξυπνα το νούμερο 6 ο Μητσαρίδης θα πάρει το φάουλ και θα έχει 2 ελεύθερες βολές. Έπεσε λίγο σε δρότα, λογικό είναι να σκουπίζουν με τα παπούτσια τους οι παίχτες στο παρκέ, στο Ιβανόφιο, σε μια αρκετά ζεστή ημέρα. Πλέον πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πρώτη βολή εύστοχη, 9 και 7 για την τρίτη περίοδου. Γρηγορία Μάστερ, ο νικητής συνεχίζει. Ο ηττημένος δεν συνεχίζει. 41-35, μειών προσωρινά τα Λαμόγια, τα οποία θα πρέπει να καλύψει σιγά σιγά τη διαφορά. Άλλωστε είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πιθανίδη σε ένα drive, δύσκολη προσπάθεια, αλλά αστοχή. Λαμόγια με τον Τζαμό Κλου, ο οποίος θέλει να βρει κάποιο στην παίκτη του. Βρήκε τον Δημητριάδη, αλλά είναι άστοχο. Καθώς West Brothers, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν, αλλά βρίσκουν καλά οχυρωμένους τους παίκτες των Λαμόγιων. Εδώ όμως το τρίποντο δίνει διαφορά 8 πόντων ξανά. Το νούμερο 6 ήταν ο Μιτζαρίδης. Όχι, Μιτζαρίδης, με συγχωρείτε, ο Φωτιάδης από τους West Brothers. Μιτζαρίδης είναι από τα Λαμόγια. Εδώ δεν μπόρεσε να ευστοχεί, διαμαρτύρεται για φάουλ, γιατί δεν δίνει κάτι στον ευνηδιασμό. Πιθανίδης και καλάθι για τους West Brothers, οι οποίοι φτάνουν 13 πόντους διαφορά, καλώντας εσπεσμένα τα Λαμόγια time out για να ανακόψουν αυτό το φρενίδιγμο σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, η κακή παρουσία των Λαμόγιων κάλεσε time out για τους ίδιους, μιας και το συν 7 έγινε συν 13 για τους West Brothers, ένα μάτι το οποίο αυτές οι διαφορές μπορεί να αποδειχθούν και καθοριστικές, να αποβούν καθοριστικές, γιατί είναι δύο ομάδες αρκετά δυνατές. Τα Λαμόγια είχαν μπει αρκετά καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Εδώ θα ψάξουν ένα τρίποδο, δεν θα ευστοχίσουν. Σαφώς και οι West Brothers τώρα πάνε σε μια πιο safe διαχείριση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους σταματήσει και η επίθεση που έχουν σε καλή κατάσταση. Το 7, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος νομίζω βάζει και εκδηλώνει βλέψεις MVP. Έχει πολύ καλή παρουσία. Το σκορ πλέον έχει γίνει 51-35 και οι West Brothers με τον Πιθανίδη εδώ με δεύτερη προσπάθεια, goal foul. Νομίζω ότι έχουν τρέξει περισσότερο οι West Brothers και έχουν εκμεταλλευτεί τις καθυστερημένες επιστροφές των Λαμόγιων. Αλλά το 53-35 συνεχίζει να δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στους West Brothers. Ανευστοχίστηκε και ο Πιθανίδης στη δεύτερη, στη βολή. Τέτοιρη προσπάθεια από τα σούτ που πήρε νωρίτερα, αυτοέξε σε ένα σούτ και είχε μια βολή. 53-35 παραμένει. Σούτ ύστερα από ώρα και καλάθι ανάσα για τον Μητσαρίδη. Ενώ ετοιμάζεται και ο Νίκος Θερμιωτής, ο οποίος εκτελούσε και χρέη προπονητή. Εδώ όμως έβαλε τη φανέλα με το νούμερο 10 και είναι έτοιμος να περάσει, να δώσει λύση σε ό,τι μπορεί. 53-38, έχει πολύ χρόνο βέβαια ακόμα το παιχνίδι. Φάουλ το οποίο κερδίζουν τα Λαμόγια. Είναι το δεύτερο για τους West Brothers. Επιστρέφει ο Ανδρεάδης ανάσης για τον Ζουχούλη. Όχι για τον Βαλσαμίδη, με συγχωρείτε. Δύο ομάδες που έχουν γεμάτα ρόστερ, 10 και 9 παίκτες και 11, για να μπορέσουν να έχουν ανάσες. Τα Λαμόγια τα οποία θα πρέπει να κατεβάσουν τη διαφορά εδώ, θα πάρουν ένα τρίποντο, αλλά θα στοχίσουν. Ήταν το νούμερο 30, ο Φιλιππάκος. Ωραία προσπάθεια εδώ και καλάθι, άλλαξε κατεύθυνση το νούμερο 6. Φωτιάδης, βλέπουμε και κάποιες πολύ ωραίες ατομικές προσπάθειες. Το μπάσκετ είναι σκόρ, είναι και θέαμα, είναι και ουσία.
Το νούμερο 6 τώρα ο Μητσαρίδης θα στοχίσει σε νέο τριποντό. Είναι αυτός ουσιαστικά που κρατάει επιθετικά τα λαμόγια. Και η διαφορά από τους 14 παραμένει ψηλή, αλλά παραμένει και αρκετός ο χρόνος. Το φάουλ το οποίο κερδίζουν οι West Brothers, που υποδεικνύουν οι ρεύτο αγώνα. Μικρή διαβούλευση, μικρή διακοπή, η μπάλα είναι ξανά για τους West Brothers. 2-3 τα φάουλ, το Ανδρεάδης μάλλον δίστασε, κάνει προσωρινά την μπάλα. Αλλαγές για τις δύο ομάδες. Πέρασε και το νούμερο 97 ο Γεωργιάδης Αλέξανδρος. Νέο χαμένο rebound για τους παίκτες των Λαμόγιων. Έχουν δώσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες στους West Brothers και αυτό μετουσιώνεται και στο σκορ. 55-41, τέταρτο φάουλ. Παραμένει το σκορ, η διαφορά παραμένει ψηλή. Τα λαμόγια τα οποία θέλουν να κατεβάσουν όσο μπορούν τη διαφορά σε αυτή την περίοδο για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, αλλά με τα πολλά λάθη και την αστοχία δίνουν τη δυνατότητα στους West Brothers να τρέξουν πάρα πολύ και να βάζουν καλά αυτά. Άλλωστε, αν δει κάποιος το σερί που τρέχει, θα αντιληφθεί μόνο του την διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι West Brothers οι οποίοι αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο και δεν έβαλαν βάσεις νίκης, αλλά είναι πολύ ενός ακόμα. Ο Μητσαρίδης συνεχίζει το κρεσέντο του. Είναι το τρίτο τρίποντο, μάλιστα πάρει και το φάουλο, οπότε δίνει πολύτιμη ανάσα στην ομάδα του. Είναι ο μοναδικός ουσιαστικά στο τρίτο δεκάλεπτο που κρατάει την επίθεση. Αλλά οι West Brothers παραμένουν οι κυρίαρχοι στον αγώνα με διαφορά 14 ποντών. Δεν έχουν και λόγο βασικά να βιάζονται, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι τους. Αρκετά fit και οι δύο ομάδες, παίκτες με δυνατά κορμιά. Φαίνεται να ξέρουν μπάσκετ. Εδώ ο Ανδρεάδης κρατάει την μπάλα, σου τριών πόντων, άστοχο, μάχη για το rebound, πατάει την εξωτερική γραμμή της baseline. Ομάδα των Λαμόγιων, ο Μητσαρίδης ήταν ο οποίος τρύπωσε για να πάρει το rebound, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κόμμα 14, δεύτερα για την ομάδα των West Brothers. Πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, ωραία. Κίνησε εδώ πέρα, πάρε, βάλε. Το καλάθι του Ανδρεάδη, αλλά το μισό ανήκει στον Ζηχούλη, ο οποίος είδε πάρα πολύ ωραία τη θέση του συμπαίκτη του. 16 ξανά η διαφορά, 5 λεπτά για τρίτη περίοδο. Μητσαρίδης συνεχίζει την επιθετική του καλή παρουσία. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχει 11 σερί πόντους. Αλλά ένα κούκο δεν φαίνεται να άνοιξε και σαφώς. Οι West Brothers έχουν πολύ περισσότερες λύσεις. Πολλές περισσότερες λύσεις. 60-46, 2-4 τα φάουλ. Εδώ κακή συνεργασία, η μπάλα είναι για τα Λαμόγια. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Οι West Brothers θέλουν να μειώσουν, παραλίγο να γίνει το λάθος. Κρατά την μπάλα όμως ο Τσαμόγλου, κάνει ένα χορευτικό εκεί. Καλή συνεργασία, 10 δεύτερα Μητσαρίδης από το σπίτι του ουσιαστικά. Τα 9 μέτρα, πόσο θα βάλει, κουράστηκε. Θα περάσει ο παίκτης με το νούμερο 24 για τους Λαμόγια, για τα Λαμόγια. Ο Δρούζας. Ο Στρούζας, με συγχωρείτε. Στρούζας. Είναι και ο φωτισμός του Ιβανόβιο λίγο περιορισμένος, οπότε δεν είναι πάντοτε ευκρινής η αναφορά των ονομάτων. 60-46, 4 λεπτά τελειώνει ο χρόνος για τους West Brothers. Θα πρέπει να διαστούν. Υποκαλέσει δίκη στο τρίποντο, αλλά κακή εκτέλεση. Τα Λαμόγια τα οποία θέλουν να τρέξουν, να βρουν κάποια κενά στην άμυνα των αντιπάλων τους. Ο Μητσαρίδης, ωραίο drive και καλάθι. 60-48. Τεχνική ποινή στα
στον πάγκο των Λαμόγιων. Οι διαιτητές σαφώς θέλουν να διατηρήσουν την ισορροπία και να μετριάσουν τις αντιδράσεις προς έναν βαθμό. Καλώς πράττουν, ναι. Του 48, η... Τα Λαμόγια, οι οποίοι μείωσαν στους 12, εδώ όμως ο Ταυλαρίδης θα ευτοχίσει στην πρώτη βολή που εκτέλεσε ως πέναλτι για την τεχνική ποινή και δεν μπάλανε ξανά για τους West Brothers. 61-48. Ακόμα 3 λεπτά και 40 δεύτερα για την λήξη της τρίτης περίοδου. West Brothers, οι οποίοι πήραν μια σημαντική διαφορά και την κουβαλούν. Τα Λαμόγια κατέβασαν τον πύχη, πήγε στις 12, τώρα κουράζει 13. Πάει σε μεγάλη επίθεση η ομάδα του West Brothers με το νούμερο 9 να παίρνει το σουτ και να ευτοχεί από το high post ουσιαστικά. Ο Ζικούλης ήταν, ο οποίος επαναφέρει τη διαφορά στους 15. Πάμε για τα Λαμόγια, Μητσαρίδης. Τελειώνει ο χρόνος. Θέλει ένα screen, βλέπει τον Στρούζα, ο οποίος θα κάνει ένα κακό σουτ. Δύο και 55 για τη λήξη της της περίοδου. Μπάλα ξανά για τους West Brothers. Στα 3-48. Είναι ο χρόνος. Σε επίθεση για τους West Brothers, 3 δεύτερα θα πρέπει να κάνουν ένα shoot. Κακό στη λήξη του χρόνου. Την πάω για τα Λαμόγια, τα οποία έφερνουν και φάουλ. Με το τέταρτο. Πολλά τα μαρκαρίσματα. Είναι το πέμπτο για τα... Τότε δεν το πέμπτο, τέλος πάντων η μπάλα είναι... Το τέταρτο για τους West Brothers, ναι, η μπάλα είναι τα Λαμόγια εκτός τελικής γραμμής. Το επόμενο θα υπάρχει θέμα βολών. Ακόμα περισσότερο μειώνουν τα Λαμόγια, 63-50. Ο Μητσαρίδης όμως δεν φτάνει για να σκοράρει συνέχεια. Θα πρέπει να βρουν λύσεις και από όλους τους παίκτες τα Λαμόγια, αν θέλουν να έχουν ελπίδες νικής. Ακόμα 2 λεπτά την τρίτη περίοδο. Ξανίδης το χάσε να ευτοχίσει, δεν τα κατάφερε. Τα Λαμόγια τα οποία θέλουν τουλάχιστον να κατεβάσουν διαφορά κάτω τους 10 πόντους. Την τρίτη περίοδο υπάρχει χρόνος. Τα Μόγλου πάει μέχρι μέσα. Προσωπική προσπάθεια και καλά του. Τα Μόγλου, ο οποίος είχε δώσει αρκετές λύσεις την πρώτη περίοδο και τη δεύτερη, και εδώ τώρα βρίσκει βοήθεια ο Μητσαρίδης από τον Τζαμόγλου με σκοπό να πέσει ακόμα περισσότερη διαφορά. 11 πόντοι του West Brothers, οι οποίοι έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα όσο παραμείνει διαφορά στο επίπεδο. Ανδρεάδης περνάει την μπάλα στο καλάθι, κόβεται όμως και είναι και άσπρος παράλληλα. Μητσαρίδης να πάει μέχρι μέσα, δεν θα ευστοχίσει αλλά θα πάρει δύο βολές. Ούτως ή άλλως οι βολές είναι δύο, μια και είναι συμπληρωμένα τα 5 φάουλ. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες, ανάσες, ένα αρκετά ζεστό παιχνίδι, οπότε χρειάζονται και ξεκούραση οι κάποιοι παίκτες. Άλλωστε τα ρόστερ είναι πολύ γεμάτα και υπάρχουν επιλογές τόσο τον πάγκο όσο και για τους βασικούς. Μοιράζεται ο χρόνος. (Συσχελίδι) 63-53, ύστερα από πολλή ώρα η διαφορά στους 10. Αλλά Λαμόγια τα οποία δεν παρατούν διαφορά, οι West Brothers εκμεταλλεύονται αυτό το προβάδισμα που είναι ακόμα και κοντά στους 20 πόντους. Και τώρα το σκορ γίνεται 63-54. Υπάρχει ακόμα χρόνος για τις δύο ομάδες. Ανδρεάδης νέα χαμένη προσπάθεια. Θυμίζω ότι καμία ομάδα δεν έχει περιθώριο για φάουλ. Πλέον όλοι πάνε στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ωραία προσποίηση και ωραίο μπάσμα το Μητσαρίδη, ο οποίος εδώ έχασε ένα σίγουρο καλάθι. Δεν του είχαν το κατήρι μπάλα. Θα βάζει
με την τύχη του, αλλά μπάλα είναι και γυρίζει. Τελευταίο λεπτό. Ωραία κίνηση από τον Ανδρεάδη, αλλά κακό τελείωμα. Τα λαμόγια τα οποία έχουν δυνατότητα να κατεβάζουν διαφορά ακόμα περισσότερο. West Brothers απόλυσαν μια διαφορά 15-17 πόντων. Και τι έχει δοθεί? Θα δούμε τι θα αποφασίζουν οι διαιτητές. 44 δεύτερα και 2 δέκατα. Έχουν ελεύθερες βολές τα λαμόγια, οπότε θα έχουν δυνατότητα με τον Τερμετή να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Κάθε φάουλ πλέον είναι βολές. Άστο και η πρώτη. Έστοχη η δεύτερη, διαφορά σε 9 πόντους. Το 3-54, μία επίθεση για κάθε ομάδα από 24 δεύτερα. 45 συνολικά τα δεύτερα που απομένουν. West Brothers στην επίθεση θέλουν να περάσουν την μπαλά μέσα στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ από τον Βαρθαμίδη, ο οποίος δέχτηκε την ασίστα του Ζικούλη. Και εδώ West Brothers δεύτερα από ώρα βρίσκουν καλάθι. Και ανάσα, γιατί τα λαμόγια έχουν κατεβάσει πολύ τη διαφορά και πλέον φτάνουν σε απόσταση ακόμα πιο κοντινή, αλλά παραμένει το συν 10. Συν 11 για την ακρίβεια. Προβάδισμα που δίνει συν 12 τώρα. Ξεκάθαρη πρωτοπορία στους West Brothers για την υπόθεση Μική. Ακόμα 31 δεύτερα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Θα μείνει χρόνος και για τους West Brothers. Μητσαρίδης σε ένα off-balance shoot άστοχο. Rebound για τους West Brothers. Γιατί θα πρέπει να τρέξουμε 10 δεύτερα. Τελειώνει ο χρόνος. Το συν 12. Οι West Brothers, ο τριοπόντων, άστοχο. Τελειώνει και η τρίτη περίοδος. Σε λίγο και πάλι μαζί για την καθοριστική τέταρτη περίοδο. Το συν 12, οι West Brothers.